Γεια σας. Σήμερα σας έχω μία έκπληξη για τα παιδιά σας, αλλά και για εσάς. Ημέρα ποίησης και θα σας διαβάσω ένα εξαιρετικό βιβλίο, το αγαπημένο των παιδικών μου χρόνων, «Οι μικροί αστροναύτες» από τις εκδόσεις Αστήρ. «Οι μικροί αστροναύτες», λοιπόν. Ο Αλέξης και η Τασία, δυο παιδιά με φαντασία, παρακάλεσαν μια μέρα τον καλό τους τον πατέρα και τους πήγε και τους δύο πάνω στο αστεροσκοπείο. Βλέπουν με το τηλεσκόπιο τα άστρα και τον ουρανό και από χρυσάφια τόφιο ένα δίσκο φωτεινό. «Τι μεγάλο το φεγγάρι», λέει ο Αλέξης με καμάρι. Στο κρεβάτι του το βράδυ, μοναχός του στο σκοτάδι, όσα είδα να θυμάται και γλυκά γλυκά κοιμάται. Τρέχει ο νους του μαγεμένος στη γαλάζια οπτασία και πετιέται ταραγμένος και φωνάζει στην Τασία. «Έλα, πάμε εγώ και εσύ στη σελήνη τη χρυσή». Και τα δυο παιδιά μαζί τρέχουν σε ένα μαγαζί να χωράσουν δυο καλές διαστημικές στολές. Βάζει ο Αλέξης μια στολή και μια κάσκα από γυαλί και του λέει μετά ο ράφτης: «Για να γίνεις αστροναύτης πρέπει να έχεις και ψυχή και μεγάλη αντοχή». Η Τασία του κοιτά και γεμάτη από χαρά δείχνει τώρα στον Αλέξη τη στολή που έχει διαλέξει. Και οι μικροί οι αστροναύτες αψηφούν εμπόδια φράχτες και πιασμένοι από το χέρι, βιαστικοί σχεδόν τρεχάτη, ανεβαίνουν τέρι-τέρι το μεγάλο μονοπάτι για να φτάσουν στο βουνό και από εκεί στον ουρανό. Και τα ζώα τη στολή τους την περίεργη κοιτούν και από τον φόβο των πολύ τους τρέχουν όλα να κρυφτούν. Μόλις φτάσαν κουρασμένοι στου βουνού την κορυφή και η Τασία η καημένη κάθισε να αναπαυθεί, βλέπουν με έκπληξη πολύ έναν νάνο με στολή που τους λέει με τη βραχνή του την παράξενη φωνή του: «Είμαι εγώ από τον Άρη και πηγαίνω στο φεγγάρι. Θέλετε μαζί να έρθείτε? Μπρος, μέσα στο δίσκο μπείτε». Τα παιδάκια τολμηρά μπαίνουν μέσα με χαρά στον υπτάμενο τον δίσκο και από το γυάλινο πυργίσκο, όπως πέταγε ψηλά, τη γη βλέπουν χαμηλά. Λίγο-λίγο να μικραίνει, μες στα σύννεφα χωμένη, ώσπου χάθηκε τελείως απ' τα μάτια τους μπροστά. Κι ένας φόβος τότε κρύος τους παγώνει την καρδιά. Και το δίσκο πιλωτάρει ο καλός ο Αριανός, ώσπου φτάνει στο φεγγάρι γρήγορα σαν κεραυνός. Όσο πιο κοντά ζυγώνει, η ατμόσφαιρα αραιώνει και θαυμάζουν τα παιδιά, μα περίγραπτη χαρά τη σελήνη στη μαγεία με τα άγρια τοπία. Βλέπουν στον ουράνιο χώρο τον πιστό μας δορυφόρο που όσο ο δίσκος πλησιάζει, όλο χρώματα αλλάζει, πότε σκούρο ή σταχτή, πότε καστανό και δυο λεπτά περνούν ακόμα και με την ψυχή στο στόμα βλέπουμε τον Αριανό που γυρίζει το τιμόνι και το δίσκο προσγειώνει στο ψηλότερο βουνό. Το κορίτσι και τα γόρι, τα άγρια βλέποντας τα όρη, τα φαράγγια, τους κρατήρες, τις παιδιάδες που ήταν στήρες, δίχως πλάστηση νερό
νιώθουν φόβο τρομερό. Δεν αισθάνονται όμως βάρος και με τόλμη και με θάρρος από το βουνό πηδούν και ανάλαφρα πετούν. Και όταν έφτασαν στο χώμα οι μικροί οι αστροναύτες, επατήσαν σε ένα στρώμα από σκόνη και από στάχτες. Γύρω μυρωδιά φρικτή, σαν να καίνε κάτι τι. Η Τασία απορεί τον Αλέξη σαν θωρεί να σηκώνει με ευκολία ένα ολόκληρο κοτρόνι. Και ο Αριανός της εξηγεί. Εδώ πάνω στο φεγγάρι, εν συγκρίση με τη γη, κάθε πράγμα έχει βάρος 6 φορές πιο ελαφρύ. Και ο σοφός ο Αριανός, τον μικρόν ο ξεναγός, λέει τώρα στα παιδιά που δεν βγάζουν τσιμουδιά. Μοιάζει ο ήλιος με καθρέφτη στο φεγγάρι όταν πέφτει, κι είναι πάντα ουρανός, ξάστερος και γαλανός, και ατμόσφαιρα δεν έχει. Έχει όμως το φεγγάρι κι άλλη ομορφιά και χάρη, και γι' αυτό θα σας γυρίσω λίγο να σας ξεναγήσω, και τα παίρνει από το χέρι να τους δείξει κι άλλα μέρη. Κουραστήκαν να γυρνούν και για να ξεκουραστούν, μπήκανε χωρίς μιλιά σε μια άγρια σπηλιά. Γέρνει ο Αλέξης και ξαπλώνει, η Τασία όμως ζυγώνει και μιλεί στον Αριανό. «Δεν μπορώ πια να γυρνώ με στο μάχι αδιανό και μια μοναξιά βαριά να μου τρώει την καρδιά. Γι' αυτό θέλω να γυρίσω στην καλή τη γη μας πίσω». Και ο Αλέξης συμφωνεί, λέει με σιγανή φωνή, «Συμφωνώ κι εγώ, εμπρός, πάμε», λέει ο Αριανός. Τα παιδιά ευχαριστημένα τον κοιτούν αγκαλιασμένα, που τους δείχνει με το χέρι ένα φωτεινό αστέρι. Το ταξίδι δεν αργεί, θα σας πάω ξανά στη γη, που φαντάζει από εδώ πέρα σαν μικρή γαλάζια σφαίρα. Για τον άνθρωπο είναι εδώ περιβάλλον εχθρικό, πρέπει όμως οι συνέοι πάντα να είσαστε γενναίοι, σαν τον Άρμστρονγκ και τον Όλδριν που ήρθαν προκαιρού εδώ και τους θαύμασα κι εγώ. Και το χώμα που πατούν με τα πόδια τους οθούν και αρχίζουν να πετούν μες στον δίσκο για να μπουν. Σε λιγάκι, σαν μια σφαίρα, σκίζει ο δίσκος στον εφαίρα και προτού ο ήλιος βγει, φτάνουν πάνω από τη γη. Και όταν πια κοντά ζυγώνει, παίρνει ο Αλέξης το τιμόνι, ρίχνει αδέξια το δίσκο σε έναν χαμηλό λοφίσκο, το κεφάλι του χτυπάει και απότομα ξυπνάει. Ο Αλέξης στο κρεβάτι δεν έκλεισε πια μάτι ως να'ρθει το πρωί. Και τώρα στην Τασία που ξύπνησε κι αυτή, λέει το τολμηρό του γαλάζιο όνειρό του και με πικρία λίγη στο τέλος καταλήγει. Απάνω στη σελήνη είδα μες στη γαλήνη πράγματα που απόρρισα και είμαι ευτυχής που γνώρισα τον κόσμο τον δικό της. Κρίμα που ήταν όνειρο και όχι πραγματικό της. Σας ευχαριστώ πολύ.